Στο γήπεδο Αρχαγγέλου λοιπόν ο Διαγόρας Βατίου πέτυχε μια σημαντική νίκη με 2-0. Βλέπουμε στιγμιότυπα από το πρώτο ημίχρονο. Παρδαλού προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή των παικτών του Διαγόρα Βατίου. Χωρίς τύχη όμως έχουν επιστρέψει όλοι. Ο Μπιγκό θα κάνει μια σέντρα σου, την μπάλα θα κοντράρει. Το παιχνίδι έγινε παρουσία λιγοστού κόσμου στο γήπεδο Αρχαγγέλου. Και αυτό διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ κακές. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο έβρεχε, με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν και οι κινήσεις των παιχτών των δύο ομάδων. Ο Μπιλιάς εδώ μετά από την εκτέλεση κόρνερ θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει τέλος σε ακόμα μια επιθετική προσπάθεια των παικτών του Άρη. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, φάουλ που εκτελεί ο Αγγελάκης ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, στο 32. Εδώ το πρώτο ημίχρονο τελειώνει. Οι παίκτες των δύο ομάδων φεύγουν για την ανάπαυλα για να πάρουν τις ανάσες τους πριν επιστρέψουν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, όπου θα έχουμε και τα δύο τέρματα, θα δείτε και εσείς σε λιγάκι. Εδώ ένα πλάνο χαρακτηριστικό από την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου με τη συνεχόμενη βροχή. Πολύ λάσπη και νερό είχε το γήπεδο, ήταν βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, ο Διαγόρας Βατίου μπήκε δυναμικά. Ο Αγγελάκης κάνει μια εξαιρετική προσποίηση, δεν προλαβαίνει όμως να σεντράρει. Ο Μπιγκού έρχεται και το κοντράρι, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει κόρνερ. Μια σέντρα στην περιοχή, βγαίνει και μπλοκάρει ο Νίκος ο Αλεξανδρίδης μέσα στη μικρή του περιοχή, όπως είδατε κι εσείς. Ο Διαγόρας Βατίου πίεσε αρκετά τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παπαδόπουλος εδώ μπροστά θα βγάλει τη σέντρα, όμως η μπάλα περνά, αναπηδά στο βρεγμένο χορτάρι και φεύγει με δύναμη για να καταλήξει out. Ο Λαμπριανός θα σουτάρει με το αριστερό, όχι και τόσο δυνατό το σουτ. Ο Νίκος Μπιλιάς ήταν σωστά τοποθετημένος και μπλοκάρει. Ο Σάββας ο Διακαναστάσης εδώ που ήταν από τους καλύτερους θα κάνει μια σέντρα. Ο Τσελεπίδης στη συνέχεια θα απομακρύνει. Η ομάδα του Διαγόρα Βατίου επιμένει. Νέα σέντρα στην περιοχή. Χωρίς τύχη όμως η μπάλα απομακρύνεται και υπάρχει πλάγιο. Εδώ ένα όμορφο πλάνο με τον Νίκο Αλεξανδρίδη ενώ φτιάχνει τείχος. Και είναι η φάση όπου ο Διαγόρας ανοίγει το σκορ στο 57, εκτελεί ο Παπαδόπουλος η κεφαλιά του Αγγελάκη και από κοντά ο Πλακέντη στέλνει την μπάλα στα δίκτυα κάνοντας το σκορ 0-1. Τη φάση θα την ξαναδούμε, εκτελεί εδώ το φάουλ, αποκρούει ο Αλεξανδρίδης αλλά στη δεύτερη προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίκτυα ο Πλακέντης και βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Οι πανηγυρισμοί βεβαίως από τον νεαρό παίκτη αλλά και τους υπόλοιπους του Διαγόρα Βατίου είναι μια φάση την οποία θα ξαναδούμε. Εκτελείται εδώ το φάουλ, βλέπουμε σε αργή κίνηση, κεφαλιά του Αγγελάκη που είχε ξεχαστεί, διώχνει με το αριστερό χέρι ο Αλεξανδρίδης και έρχεται σαν τρέιλερ από πίσω ο Πλακέντης, δεν αστοχεί, κάνει το σκορ 0-1 στο 57ο λεπτό. Στη φάση αυτή, στην αρχή της φάσης, η οποία δεν υπάρχει στο βίντεο, οι κυτρινόμαυροι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ πάνω στο Μπιγκό. Ο Άρης προσπαθεί να βγει μπροστά, ο Φωτούλης έχει την μπάλα, την περνά εκεί που είναι ο Τραχανάς, ο οποίος σουτάρει, χωρίς τύχη όμως ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Διαγόρας Βατίου συνέχισε και μετά το 0-1 να είναι πολύ καλός, καλύτερος από τον Άρη, με αποτέλεσμα να σημειώσει ένα δεύτερο τέρμα στο 74 και να κλειδώσει το παιχνίδι. Κόρνερ με το Διακαναστάση, ο Παπαδόπουλος κάνει μια τρίπλα, η μπάλα κοντράρει, σουτ του Αγγελάκη, χωρίς τύχη η μπάλα φεύγει μακριά. Ο Φουτούλης μπροστά για τον Άρη, σεντράρει, γίνεται μια κόντρα. Νέο σουτ από το Φλεβάρι που είχε περάσει το παιχνίδι, χωρίς τύχη όμως απομακρύνεται η μπάλα. Ένα φάουλ εκτελείται χαμηλά, δεν μπορεί κανείς. Έρχεται ο Φουτούλης, δεν προλαβαίνει όμως, η μπάλα απομακρύνεται και καταλήγει πλάγιο. Εδώ συστάσεις του κύριου Κουρδουκλά στον Κώστα Λεπτοκαρίδη, τον προπονητή του Διαγόρα Βατίου. Του λέει ότι θα πρέπει να κάτσει κάτω, διότι διαφορετικά θα περάσει έξω. Ο Διαγόρας Βατίου είναι και πάλι στο προσκήνιο με τον Μπλακέντη που κι αυτός ήταν από τους διακριθέντες. Κάνει μια πολύ όμορφη προσποίηση, γυρίζει στον Παπαδόπουλο, στρώνει την μπάλα αυτός έξω. Κοιτάξτε τι έγινε εκεί. Καθυστέρησαν οι παίκτες του Διαγόρα και έχασαν την ευκαιρία. Η προσπάθεια του ο Πλακέντη πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι βεβαίως. Βγαίνει ο Αλεξανδρίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ λειτουργήσε πολύ καλά η άμυνα του Άρη. Στο 74 όμως, μετά την πάσα του Αγγελάκη, ο Μαυρής Μινάς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Κάνει το σκορ 2-0 όπως βλέπετε και εσείς εδώ. Κοιτάξτε, η πάσα καλή. Έρχεται με φόρα ο Μαυρής Μινάς και δεν αστοχεί. Πλασάρει συρτά τον Νίκο Αλεξανδρίδη. Ξανά το όμορφο γκολ. Η πάσα με το δεξί πόδι. Κοιτάξτε πώς τρυπάει την άμυνα του Άρη ο Μινάς Μαυρής. Πρώην παίχτης του Ιάλισσου και με το εξαιρετικό τελείωμα της φάσης κλειδώνει το παιχνίδι για την ομάδα του. Είναι το 0-2 κυρίες και κύριοι στο 74ο λεπτό. Ένα λεπτό μετά στο 75 ο Μάκρας θα δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα αφήσει τον Διαγόρα Βατίου με 10 παίκτες. Ο Άρης προσπάθησε να γίνει πιο επιθετικός. Εδώ ένα σουτ του Φλεβάρι, μπάλα κοντράρι και καταλήγει κόρνερ. Δεν κατάφερε όμως να σημειώσει έστω ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Μπιλιάς εδώ μπλοκάρει μετά την εκτέλεση του κόρνερ και το παιχνίδι θα τελειώσει.